ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Πρώτο σφύριγμα λοιπόν στον αγώνα με την Ένωση Νέα. Έχει την μπάλα. Την επίθεση της Νέας Σαλαμίνα. Νέα σέντρα. Κεφαλιά από κοντά. 1-0 ο Κρεάν. Έχει σηκωθεί το Σημεάκι. Από την σέντρα του Νικολάου. Παλιά ακριβίας. Εδώ. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Ουντόζη είναι στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Έκανε το σουτ. Είναι άστοχος ωστόσο. Πρώτη τελική προσπάθεια στον αγώνα. Ο Μπαλοτέλη είναι ο παίκτης ο οποίος είναι στην περιοχή και με το αριστερό κάνει το σουτ. Δεν ανησυχεί ο Κίσας βλέποντας την μπάλα να φεύγει πολύ αριστερότερα από το δεξί κάθετο δοκάρι. Λουσέρο με δύναμη το σουτ. Δεν ευνηδιάζεται ο Κίσας. Δείτε πώς καταλήγει η μπάλα στον Λουσέρο. Δεν διστάζει καθόλου για το σουτ στην αγκαλιά του Κίσα. Τέλεσε ο Κρεάν, τελικά η κεφαλιά από κοντά, 1-0 ο Ντανίλο. Στο 32ο λεπτό η Νέα Σαλαμίνα βρίσκει την λύση μέσα από μια στατική φάση. Εδώ ξανά δείτε την εκτέλεση, τον βρήκε ο Κρεάν. Έκανε την κεφαλιά, στην έξοδο έπιασε πάνω τον Γκατσέφσκι. Κατάφερε να τον νικήσει, δυνατή κεφαλιά στο βάθος της εστίας η μπάλα. Ανοίγει το σκορ και έχουμε νέα δεδομένα στο παιχνίδι εδώ στο παραλίμνη. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Σέ, έχει μεγάλη ευκαιρία, πλασάρει, θα στείλει την μπάλα έξω στην άμυνα. Η πάσα προς τα πίσω από τον Λουσέρο, έρχεται, προσεγγίζει την περιοχή ο Σέ, είναι έτοιμος για να κάνει το σουτ, θα το κάνει, πέφτει ο Γκαντσέφσκι και αποκρούει. Πολύ καλή στιγμή, κάνει μια ατομική ενέργεια να τελειώνει με ένα δυνατό σουτ και τον Γκαντσέφσκι να του λέει όχι, πέφτοντας εντυπωσιακά και αποκρούοντας. Αρχίζει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο με τον Ανδρέου να περνά. Πέρασε από τον Θεοδόρου, μπήκε στην περιοχή ο Νικολάου, πέρασε και από τον Μπαρμπόσα, έστειλε την μπάλα προς την εστία, γκολ από τον Ντανίλο, 2-0 με τη συμπλήρωση 48 λεπτών γίνεται το πρόσωπο του αγώνα. Του δεύτερου ημιχρόνου δίνει πολύ μεγάλο προβάδισμα στη Νέα Σαλαμίνα. Δείτε από την αρχή την φάση με την εξαιρετική ενέργεια του Νικολάου. Κόντρα την μπάλα στον Μαϊσουράντζε, η ασίστ από τον Βάγνερ στον Ντανίλο, έτοιμο γκολ του δίνει και αυτός θα την στείλει στα δίχτυα σημειώνοντας το 2-0. Το προβάδισμα της Νέας Σαλαμίνας μεγαλώνει όπως και οι πιθανότητες της να επιτύχει τον μεγάλο της στόχο σε αυτό το παιχνίδι. Στον Χριστοφόρου πήγε η μπάλα, το σουτ που γίνεται από τον Μαρκόσκι. Πρώτη τελική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο για την Ένωση. Εδώ βρέθηκε στο ύψος της περιοχής με το αριστερό αμέσως το σουτ. Χιμέτωπο προς την εστία και βγάζει κάθε την πάσα για τον Οσέη. Πλασάρει ο Γκαντσέφσκι, του λέει όχι και πάλι. Ένα τρίτο γκολ. Δεύτερη ξεκάθαρη ευκαιρία. Πάει κατά μέτωπον, πλησιάζει την περιοχή, αποφεύγει τον Φελίπε. Δίνει απέναντι στον Κρεάν. Θα κάνει το σουτ και θα στοχίσει. Θα στείλει την μπάλα ψηλά έξω. Ντανίλο έκανε το σουτ πάνω στον Γκατσέφ. Ο Σέι μέσα στην περιοχή της Ένωσης δίνει ύψος την μπάλα για τον Κρεάν. Η κεφαλιά επιβραβεύει την εξαιρετική του εμφάνιση ο Γάλλος με αυτό το γκολ. Στο 73ο λεπτό σημειώθηκε με τη συμπλήρωση των 73 λεπτών ο Κρεάν. Εδώ ξανά από την εξαιρετική ενέργεια του Οσέη. Έστειλε την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής, γύρισε το σώμα όπως έπρεπε και με στριφτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Γκαντσέφσκι που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Σημάδεψε μάλιστα ο Κρεάν σημειώνοντας το τρίτο γκολ της Νέας Σαλαμίνας. Μετά την επίτευξη του τρίτου τέρματος της Νέας Σαλαμίνας, για να δούμε τώρα τον Μπαλοτέλη να κάνει το σουτ και τον Κίσα να ύπταται και να αποκρούει στη γωνία. Το ξαναβλέπουμε, εξαιρετική φάση με το δυνατό σουτ και την αντίδραση. Δεύει τον Βάγνερ, βγήκε ο Γκαντσέφσκι, πρόλαβε αλλά η μπάλα κατέληξε στον Πικί. Δεν ήταν καλή η επιλογή του. Λείπε. Έφτασε έξω από την περιοχή της Νέας Σαλαμίνας, έπαιξε με πάσα προς το μέρος του Μαρκόσκι και νωρίτερα η φάση
με τον Μαρκόσκι. Εμένει λοιπόν στην απόφασή του, δεν υπάρχει πέναλτι και συνεχίζεται το παιχνίδι. Του στον Τσίκο, ενώ η ένωση μπαίνει με τον Ντένινγκ. Μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το πλασέ, 3-1 μειώνει η ένωση με τον γκολ του Ντένινγκ. 3-1 με αυτήν την ατομική ενέργεια. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Τελευταίος ήταν ο Χριστοφόρου και κατάφερε να νικήσει τον Κίσα γράφοντας το 3-1. Τέλος της αναμέτρησης. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.